Το θέμα είναι ότι από αυτές απουσιάζει ο Ολυμπιακός, μια ομάδα. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είχαμε ένα διοικητικό συμβούλιο, συζητήσαμε όλα τα θέματα και πήραμε αυτές τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν. Και νομίζω είναι και σημαντικές αποφάσεις και σε σχέση με την κεντρική διαχείριση και σε σχέση με τη βία και σε σχέση με τη διαιτησία. Όπως είδατε, περιλάμβανε η ανακοίνωση όλα τα θέματα. Ο Ολυμπιακός είχε διαλέξει ήδη τη δικαστική οδό και περιμένει αυτή την οδό και ενδεχομένως να υπάρχουν εξελίξεις. Αυτό μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση με τις αποφάσεις σημερινές. Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, για να συζητάμε για αναδιάθεση, πρέπει πρώτα να επικυρωθεί ο πίνακας της βαθμολογίας. Άρα, σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του ΕΣΑΚΕ, μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην επικύρωση της βαθμολογίας και φυσικά. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι όταν συζητάμε αναδιάθρωση όλου του πρωταθλήματος με προτάσεις που καταθέσαν όλες οι ομάδες, είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα που υπάρχει. Ναι, αλλά μιλάει για πραξικόπημα Ολυμπιακός. Για το πραξικόπημα, δεν ήταν λίγο. Γιατί επικυρώθηκε σήμερα η βαθμολογία και δεν επικυρώθηκε στο προηγούμενο δουσόπλο. Σύμφωνα λοιπόν με την νομική υπηρεσία, στο προηγούμενο δουσό, όπως σας είπα, δεν μπορούσε να επικυρωθεί η βαθμολογία, διότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε κατέβει στο παιχνίδι με την Κίμη. Καλέστηκε τον αθλητικό δικαστή σε απολογία. Την Παρασκευή βγήκε η ποινή του. Υπήρχαν 48 ώρες για να έχει δικαίωμα στο ΑΣΕΑΔ να προσφύγει. Δεν προσέφυγε. Η προθεσμία αυτή έληξε χτες το βράδυ. Οπότε, σύμφωνα με την νομική υπηρεσία, μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην επιχείρηση. Ο Ολυμπιακός μιλάει για πραξικόπημα όμως και επιμένει για την υπόθεση του ΑΣΕΑΔ, η οποία εκκρεμεί και θα δικαστεί αύριο. Αύριο είναι δικάσιμός του. Αν συμβεί κάτι αντίθετο σχέση με αυτά που έχετε αποφασίσει ήδη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής του Ορισμού των Διαιτητών. Άρα από εκεί και πέρα το ΑΣΕΑΔ θα βγάλει είτε θετική είτε αρνητική απόβαση. Από εκεί και πέρα αυτό δεν επηρεάζει τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γιατί για να πούμε και κάτι άλλο, οι ομάδες υπόλοιπες κάτω από το 8 γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι η παίκτες έχουν φύγει και όλα τα σχετικά. Και σε περίπτωση που δεν κατεβεί ο Ολυμπιακός να παίξει με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Νομίζω ότι υπάρχουν οι κανονισμοί για να μην επαναλαμβανόμαστε που προβλέπουν την πρώτη. Τον υποβασμό. Είπα υπάρχουν κανονισμοί. Ευχαριστώ.